Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι. Καλωσορίσατε στο like της Τετάρτης, το πρώτο τελευταίο like για αυτή τη τηλεοπτική σεζόν. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν οι τρεις τελευταίες μας εκπομπές θα είναι αφιερωμένες σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και σε όλα αυτά τα θέματα που αναπτύξαμε όλη αυτή τη σεζόν. Γνωρίζετε λοιπόν πως μέσα από το like διαπραγματευτήκαμε θέματα ιατρικής, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και ψυχολογίας. Και φυσικά υπήρξαν πολλοί συνεργάτες οι οποίοι βοήθησαν σε όλο αυτό. Συζητήσαμε με πολλούς ανθρώπους του χώρου των τεχνών και όχι μόνο. Και σήμερα Τετάρτη και το Σάββατο, που θα είναι η τελευταία μας εκπομπή, θα έχουμε την ευκαιρία γενικότερα να δούμε πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, να μιλήσουμε έτσι για τελευταία φορά τηλεοπτικά για αυτή τη σεζόν και φυσικά να σας παρουσιάσουμε και βίντεο από τις συλλογές τους. Έτσι, στο like της Τετάρτης, 30 του μηνός σήμερα, τελευταία μέρα του Ιούνι και των Αγίων Αποστόλων, γιορτάζει ο Απόστολος και ο Απόστολος ο Καραχάλιος, ο Γενικός Διευθυντής εδώ πέρα της τηλεόρασης του Φλάσ, και να του ευχηθούμε χρόνια πολλά από την καρδιά μας, να τον ευχαριστήσουμε για την στήριξη και τη βοήθεια που έχει προσφέρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην οικογένεια του Φλάσ. Πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και έτσι να παραμείνει, είναι ένας δυνατός άντρας και έτσι το ευχόμαστε να παραμείνει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους Αποστόλους, τις Αποστολίες που έχετε την τιμητική σας σήμερα, και θα σας πω ξανά ότι σε αυτή την εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα υπέροχο ρεπορτάζ, ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ από το γυμναστήριο Bodytech στην πόλη της Κοζάνης, όπου δημιουργεί ένα καταπληκτικό event, γυμναζόμαστε με τα μουσικής, live μουσικής, με γνωστό DJ, τον Inver. Η κάμερα του Flash, του Like, βρέθηκε λοιπόν εκεί, στο μεγάλο πάρτι που διοργανώθηκε και αυτή την εβδομάδα. Έχουμε αποκλειστικές δηλώσεις και πλάνα. Μαζί μας θα είναι και ο Τόλης Τσιρούδης, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη. Και από εκεί θα συνδεθούμε. Λογικά θα το πετύχουμε σε κάποια παραλία τέτοια ώρα. Θα μας δώσει το κλίμα εκεί του νησιού και το πώς περνάει. Θα μας ενημερώσει για το πώς περνάει στις διακοπές του και θα δούμε και άλλα πολύ ωραία πραγματάκια μαζί του. Η Μαρία Μαρίνα Σεραφημίδη θα μας παρουσιάσει ένα ακόμη βιβλίο, Ολίβια. Ενώ η συγγραφέα του βιβλίου θα μας μιλήσει αποκλειστικά. Και φυσικά, δύο από εσάς θα κερδίσετε από ένα βιβλίο δώρο. Πώς? 24-60-42-296. Παίρνετε τηλέφωνο, αφήνετε το όνομα, το επίθετό σας και έναν αριθμό επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε αν θα είστε οι μεγάλοι νικητές. Βιβλία λοιπόν, Ολίβια, το Σάββατο η κλήρωση, την τελευταία εκπομπή. Θα ανακοινώσουμε τα ονόματα. Και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και ζωντανά με τη Μαρία Μαρίνα Σεραφημίδου, ενώ θα φτιάξουμε την ψυχολογία μας με τη βοήθεια της Νάνση Μαλέρου, της γκουρού της ευτυχίας, της Dr. Νάνση Μαλέρου, που γνωρίσαμε μέσα από την εκπομπή και που μοιραστήκαμε πολλές φορές πολύ ωραία βίντεο και πολύ ωραίες συμβουλές από την ίδια. Ενώ δεν θα μπορούσαμε να μην δεν έχουμε στις τελευταίες μας εκπομπές αποκλειστικά βίντεο του Lab of Ten, που επίσης μας κράτησε συντροφιά σε πολλές εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της σεζόν. Επειδή όμως έχουμε να πούμε και να δούμε πολλά, θα περάσουμε κατευθείαν στο ψητό. Ή μάλλον όχι στο ψητό. Θα περάσουμε κατευθείαν σε κάτι δροσιστικό και σε κάτι έτσι πολύ, θα έλεγα εγώ, γευστικό και πολύ νόστιμο και που σου δίνει και ενέργεια και που σου κρατά συντροφιά από το πρωί ως το βράδυ και βρίσκεται και σε τέσσερα σημεία σε όλη την Κοζάνη. Και φυσικά μιλάμε για τα καταστήματα Μικέλ στην Κοζάνη, τα οποία σου προσφέρουν από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ το ρόφημα της επιλογής σου. Δοκίμασε Τζόρτζια, καταπληκτικό παγωτό σοκολάτα με φράουλα, ή δοκίμασε τον αγαπημένο σου καφέ. Και αν δεν θέλεις να τον παίρνεις έτοιμο από τα Μικέλ, μπορείς να το φτιάχνεις και μόνος στο σπίτι. Γιατί τα Μικέλ έχουν και ειδικές κάψουλες με το δικό τους χαρμάνι καφέ, αλλά και κομμένο καφέ για μηχανές που δέχονται κόκκους καφέ. Και φυσικά έχει πάρα πολλά σνακ από τα οποία μπορείς να έχεις μαζί σου στη δουλειά, στον περίπατο, κατά τη διάρκεια πριν ή μετά τη γυμναστική σου, αλλά και σε μια βόλτα, ακόμα και στο σπίτι, όταν θέλεις να γευτείς κάτι ωραίο, κάτι το οποίο είναι φτιαγμένο από φυτικά υλικά, παραδοσιακά υλικά, αγνά υλικά, κάτι που είναι χειροποίητο και κάτι που είναι απίστευτα γευστικό. Όπως αυτές οι μπάρες που βλέπουμε στις οθόνες μας, χειροποίητες μπάρες δημητριακών σε διάφορες γεύσεις, είτε μπάρες μουσλι για ενέργεια για εσάς που γυμνάζεστε, με ταυρίνη, με καφεΐνη, με βιταμίνες και μαγνήσιο, είτε τις βάφλες μελιού, τις οποίες έχει καταστρέψει εδώ πέρα το Control και καλά έχει κάνει, γιατί είναι τόσο νόστιμες που πραγματικά κάθε φορά που τελειώνουμε εκπομπή ένας από εμάς γεύεται από μία από αυτές, ή τις ωραίες μπουκίτσες, τις οποίες όπως βλέπετε άθικτες τις έχω εδώ πέρα, με γεύση κρέμα βανίλια και με γέμιση κρέμα κακάο, ή αυτές τις καταπληκτικές
λαχταριστές, τραγανές, αλμυρές, μπουκίτσες από χειροποίητο κουλούρι Θεσσαλονίκη σε δύο γεύσεις, μπέικον και αλάτι. Φυσικά η περίοδος που διανύουμε είναι η καταλληλότερη για να δοκιμάσετε και τα παγωτά Μικέλ, χειροποίητα παγωτά Μικέλ σε διάφορες γεύσεις όπως μάγκο, γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς καρπούς, cheesecake, το οποίο ψηφίσατε και αγαπήσατε και στο story που ανέβασα εγώ στο Instagram το προσωπικό μου, ή το κακάο με κομμάτια σοκολάτας που αποτελεί και το δικό μου αγαπημένο snack. Επίσης, θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους τους επιχειρηματίες που βρέθηκαν στο πλευρό μας όλη αυτή την δύσκολη οικονομικά τηλεοπτική χρονιά, τους χορηγούς αυτής της εκπομπής που δεν είναι άλλοι από την Solar Energy Subasis, για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος με τη βοήθεια του ήλιου στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς για ιδιώτες και επιχειρήσεις, το πρατήριο υγρών καυσίμων Ταρτάρας και ΣΥΟ ΜΕ, το οποίο διαθέτει και ένα υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων, αλλά και αυτόματο πολυτυπώλης βενζίνης, αλλά και προϊόντα αυτοκινήτου και φυσικά το λογιστικό και ασφαλιστικό γραφείο του Νίκου του Χατζίδη απέναντι από την πρώην Αγροτική Τράπεζα, εκεί όπου μπορείτε πραγματικά να βρείτε τα πάντα. Όχι να βρείτε, δεν θα τα βρείτε, θα σας τα κάνουν τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, φυσικά όσα αφορούν χρηματοοικονομικές υποθέσεις. Δηλώσεις φορολογικές, αιτήσεις για επιδόματα και ό,τι άλλο τέλος πάντων οικονομικό σας απασχολεί. Η ομάδα του Νίκου Χατζίδη και ο ίδιος που ηγείται αυτού του γραφείου είναι εκεί με αξιοπιστία, εγκυρότητα και φυσικά αμεσότητα για να σας εξυπηρετήσουν. Και πάμε τώρα να δούμε τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία σαν σήμερα. Ναι, θέλετε, πολύ ωραία. Θέλετε να πω τα γεγονότα, τι, έτσι όρθιο, όχι δεν μπορώ, πού είναι τα γεγονότα. Σήμερα, είπαμε Απόστολος και Αποστολή ότι έχουν τη δημητική τους. Θέλω να σας πω πως έχουμε και μία διεθνής ημέρα. Θα τα πω έτσι λίγο γρήγορα και σύντομα θα προσπαθήσω για να μπορέσουμε να περάσουμε, επειδή μας περιμένει ο Τόλης εκεί στην Κρήτη, να συνδεθούμε μαζί του. Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και φυσικά η μέρα αυτή γιορτάζεται για να τονιστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην διαμόρφωση εθνικών αλλά και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και να αναγνωριστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και των διεθνών και κοινοβουλευτικών οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινότητας και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, αλλά και σε μια προσπάθεια επίτευξης των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Καλά. Τέλος πάντων. Ημέρα αστεροειδών επίσης σήμερα. Για να δούμε λίγο τι είναι αυτή η μέρα των αστεροειδών, η οποία καθιερώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες αλλά και καλλιτέχνες και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 του Ιούνιου. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν άνοικε στον Άγγλο αστροφυσικό, τον Dr. Brian May, γνωστό στο ευρύ κοινό από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστα των Queen και τον γερμανό σκηνοθέτη Γκριγκόρι Ρίχτερς. Αυτός όλη μέρα κουνιέται ο Ρίχτερς, ε. Να σε λένε Ρίχτερς και να περπατάς και να έχεις συνέχεια ένα Ρίχτερ. Αυτοί λοιπόν δημιούργησαν αυτή την ημέρα με στόχο να ευαισθητοποιήσουν την επιστημονική κοινότητα αλλά και το κοινό, αλλά και τις κυβερνήσεις, αλλά και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και την ανάγκη για την προστασία του πλανήτη μας. Τι είναι τώρα ο αστεροειδής? Είναι μικρά σώματα σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, που η μία τους διάσταση είναι μεγαλύτερη από 50 μέτρα για να διακρίνονται από τους μετεωροειδείς και μικρότερη από 2.500 χιλιόμετρα ώστε να διακρίνονται από τους πλανήτες. Η δε σύνθεσή τους βασίζεται κυρίως στο πυρίτιο, τον άνθρακα, αλλά και το σίδηρο για να διακρίνονται από τους κομήτες. Θεωρούνται κατάλοιπα από τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος και υπολογίζονται σε εκατομμύρια. Η 30 του Ιούνιου επιλέγει ως μέρα αστεροειδών σε ανάμνηση της έκρηξης, θα την πω, της Τουνγκούσκα που έγινε στις 30 Ιουνίου του 1908 στη Σιβηρία, όταν ένα ουράνιο σώμα, ένας μετεωροειδής ή αστεροειδής, δεν είναι σίγουροι, προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκρηξη στη σύγχρονη ιστορία. Είναι γνωστή ως η έκρηξη της Τουνγκούσα.
η ενέργεια που εκλήθηκε από την έκρηξη ήταν 1000 φορές μεγαλύτερη από αυτή της βόμβας της Χιροσίμα. Πραγματικά, σοκαριστικό. Αλλάζουμε όμως τώρα κλίμα και πάμε να δούμε τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία μας σαν σήμερα. Μεταφερόμαστε στο μακρινό 1884, εκεί όπου σαν σήμερα εγκαινιάστηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα. Σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ αποτελεί μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Σικφτσί της Κωνσταντινούπολεως. Το 1908, φυσικά, είπαμε ότι συνέβη αυτή η μεγάλη έκρηξη στην Σιβηρία, στον ποταμό Τανγκούσκα, η οποία φυσικά αργότερα υπολογίστηκε στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση μόλις 2,5 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες τα άρχισαν για αυτή την έκρηξη το 1920, αλλά ακόμη και σήμερα τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα. Άλλοι λένε για μετεωρίτη, άλλοι όμως αναφέρονται πως μπορεί να συνέβη και κάποιο πυρηνικό πείραμα. Άλλοι φυσικά, πιο έτσι με μεγαλύτερη φαντασία, αποδίδουν τη συγκεκριμένη έκρηξη σε επίθεση εξωγήινου. Το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμα, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Σαν σήμερα, το 1934, αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά, ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Ένα από τα δύο. Το επεισόδιο αυτό φυσικά θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, τον βλέπουμε και στις οθόνες μας, ο Δημόκριτος. Ενώ το 2015, εδώ στα κοντά μας, ο οίκος αξιολόγησης Fitch Rating υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά την επιβολή ελέγχων στις κινήσεις των κεφαλαίων. Μάλιστα. Τώρα εγώ το τελευταίο δεν ήθελα να το πω, αλλά τέλος πάντων. Ξέρετε τι θέλω να κάνω. Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Το σαν σήμερα θα πάμε στο σήμερα, όπου σήμερα τα γυμναστήρια λειτουργούν κανονικά, οι αίθουσες δέχονται εμβολιασμένους χωρίς μάσκα, ανεμβολίαστους με μάσκα, τηρώντας τα μέτρα και τις αποστάσεις. Οι κάτοχοι, οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσελκύσουν ξανά τον κόσμο, να ξαναβάλουν τους ανθρώπους μέσα στις αίθουσες γυμναστικής, να τους μοιήσουν στα ωφέλη της γυμναστικής και φυσικά να προσφέρουν την ευεξία, την δύναμη και την υγεία σε όλους μας. Με αυτόν τον τρόπο, με έναν λοιπόν πολύ ωραίο τρόπο, προσπάθησε και το Bodytech και εδώ στην πόλη της Κοζάνης να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Και πώς τα έκανε, βάζοντας DJ να σου παίζει ζωντανά μουσική την ώρα που γυμνάζεσαι. Και εκεί που σηκώνεις τα βάρη, δίνεις και μια παραγκαλιά στον Inver. DJ λοιπόν, γυμναστική μάλλον μεταμουσικής, με live DJ. Και πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε εδώ, φυσικά με τον Τόλι Τσιρούδη από Κρήτη. We'll be right back.
Λοιπόν, και αφού κάναμε τη βόλτα μας στο γυμναστήριο της πόλης της Κοζάνης, το Body Tech, θα ταξιδέψουμε αλλού. Θα πάμε πραγματικά στην άλλη άκρη της χώρας. Στην υπέροχη Χερσόνησο της Κρήτης, στο νησί της Κρήτης, εκεί όπου βρίσκεται ο αγαπημένος μας συνεργάτης, ο Τόλης ο Τσιρούδης. Τόλη μου, καλησπέρα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να δω. Καλησπέρα, Λίτσα. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είμαι, δεν είμαι εκεί πέρα που είπες, δεν είμαι στη Χερσόνησο. Πού είσαι? Είμαι στο Ελαφωνήσι, στα Χανιά. Λίτσα, εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, τώρα δεν ξέρω και τι φαίνεται. Αμάν, Τόλη, στο Ελαφωνήσι, όπου πραγματικά οι παραλίες είναι καταγάλανες, τροπικές. Τόλη, πόσο τυχερός. Ναι, ναι, Λίτσα, άστα, δεν μπορείς να φανταστείς. Πόσο τυχερός. Πες μου λίγο πώς περνάς. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Είμαι εδώ, ήρθα, κάνω διακοπές με τον φίλο μου τον Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, το ξέρεις, κάνουμε και summer vlog. Και εδώ συναντήσαμε και τον Μανώλη, λέει, από το GTARP. Α, το Μανώλη, που ο Μανώλης στο GTARP, τι ρόλο έχει? Ο Μανώλης που είναι που είμαστε εκεί πέρα που δουλεύουμε, υποτίθεται μαζί στο παιχνίδι. Να σου το δείξω, να σου πει και ένα γεια τώρα εδώ ο Μανώλης. Πού είμαι? Να. Γεια σου. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη, και ο Γιάννη. Ρε τσαγκαράκι, μόνο έτσι θα τα λέμε. Έχεις ρίξει μαύρη πέτρα εδώ στην πόλη μας. Κανόνισε, με το που γυρίσατε από Κρήτη, θα θέλουμε Κοζάνη. Όταν γυρίσουμε από Κρήτη, λέει, θέλει να σε δίλητσα. Ναι, ναι, θα έρθω. Θα έρθει, λέει. Τέλεια. Λοιπόν, στο Ελαφωνήσι τώρα πήγατε Μάταλα, είδα εγώ. Ναι, πήγαμε Μάταλα, έτσι εκεί που έχει κάποιες τρύπες που ήταν παλιά, λέει, μπαίνανε οι χίπηδες μέσα εκεί. Και ανεβήκαμε, Λίτσα, πάνω στα βράχια εκεί, βλέπουμε τις τρύπες, βγάλαμε φωτογραφίες από πάνω, όλα τα έχω στα vlog. Πήγαμε στη Χερσόνησο που είχες πει, πήγαμε στα Μάλια, ναι. Πήγαμε στον Άγιο Νικόλαο. Και χθες, Λίτσα, πήγαμε σε μια πολύ ωραία παραλία, στο λιμάνι. Πώς το είπαμε, ρε παιδιά, αυτό το λιμάνι, η παραλία? Σεϊτάν λιμάνι. Σεϊτάν. Ναι, είναι όλα πάρα πολύ γνωστά, έτσι, ακούσματα στα αυτιά μας. Θα έχουμε και summer vlog να δούμε φυσικά στο κανάλι, στο YouTube, για να ξεναγηθούμε σε όλες αυτές τις ωραίες τοποθεσίες που πήγες. Είδατε, έχεις κάνει πολλά ρυψοκίνδυνα πράγματα. Και έκανα extreme sports με τον Γιάννη, τον Αλεξίπτο, τον Πάνο, Λίτσα, στον αέρα μας τραβούσε το σκάφος και ήμασταν άστο. Άστο. Έχει πάρει ο Γιάννης τον drone του και έχουμε βγάλει πλάνα από πράγματα. Πω, άστο. Αλήθεια τώρα. Έκανες Αλεξίπτο το πάνω από τη θάλασσα, σας σήκωσε. Ναι, και έχουμε και βίντεο γιατί κρατούσαμε την κάμερα, την action κάμερα. Δεν το πιστεύω, πραγματικά. Τόλη, άλλος άνθρωπος να μου γυρίσεις από εκεί πέρα. Άλλος, του χρόνου στην εκπομπή δεν θα λέμε περίεργες έρευνες. Θα τις δείχνεις εσύ. Θα κάνεις εσύ τα περίεργα. Πέρσι δεν είχα πάει διακοπές, αλλά Λίτσα, φέτος το έδωσα να καταλάβω. Και έκανες και ένα meet-up εκεί πέρα με τα παιδιά από την Κρήτη που θέλανε να σε δούνε, που σε ακολουθούν στο κανάλι σου στο YouTube, το Internet for You. Ναι, στα Χανιά, έλα express το βράδυ, είπα ότι την άλλη μέρα το πρωί όποιος θέλει εδώ στην πλατεία, και ήρθαν κάποια παιδιά, βγάλαμε και φωτογραφίες, με ρωτούσαν για το GKARP. Και σήμερα ήταν, τώρα έπαιξε λίγο το πρώτο τελευταίο επεισόδιο, αυτό το Σάββατο θα παίξει το τελευταίο επεισόδιο του GTARP της δεύτερης σεζόν και μετά στην καινούργια σεζόν, Λίτσα, θα πάω στην καινούργια πόλη, θα την πούμε αποκλειστικά εδώ στην εκπομπή, Dead Silence Gold, η καινούργια πόλη, στο GTARP server.
Αυτό τώρα ακούγεται αρκετά επικίνδυνο από την πόλη, μόνο από το όνομα. Από το όνομα και μόνο. Όχι, εντάξει, έτσι απλά λέγεται. Είναι... Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η πόλη. Έχει κίνηση, έχει τουρισμό στην Κρήτη με τη μετάλλαξη Δέλτα. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί είναι λίγο κόκκινη η περιοχή εκεί. Προσέχετε. Ναι. Λίτσα, αυτή τη μετάλλαξη Δέλτα την διάβασα κι εγώ σε πολλά άρθρα, αλλά δεν τη βλέπω εδώ γύρω. Δεν τη βλέπεις. Να μην τη δεις είναι το θέμα, Τόλι, γιατί πού να τη δεις τη μετάλλαξη τη Δέλτα, να έχει πάει έρθει για μπάνιο. Δεν τη βλέπω, γιατί Λίτσα, λέω καλά, δεν μπορείς να φανταστείς, γίνεται ένας χαμός. Δεν υπάρχουν μάσκες πουθενά. Λίτσα, να κάνω ένα στελθέ εγώ όταν έρθω. Αλλά μακάρι. Θα σε, στείλω, θα σε στείλω για μοριακό στον Ιπποκράτη, να ξέρεις. Δεν θα μου την γλιτώσεις έτσι. για όλες τις μεταλλάξεις. Τόλι μου, πες μου λίγο, έχει τουρισμό. Να μας πει και ο Μανώλης, που είναι και εκεί πέρα από την Κρήτη. Πώς πάει το νησί, έχει τουρισμό γενικότερα σε σχέση με άλλες χρονιές? Και από πού είναι οι περισσότεροι τουρίστες, είναι από το εξωτερικό, είναι Έλληνες? Ναι, να μας πει λίγο ο Μανώλης. Μανώλη, ρωτάει η Λίτσα να μας πεις λίγο εδώ που είσαι εσύ από την Κρήτη. Ναι, πες, να σου πεις πώς πάει η Κρήτη σαν εσύ και αν έχει τουρισμό. Καλησπέρα, καλησπέρα, Λίτσα, τι κάνεις? Γεια σου, Μανώλη μου, είμαι καλά, να μου τον προσέχετε. Κύρια, συγχαρητήρια για την εκπομπή, συγχαρητήρια για όλα, είστε πάρα πολύ καλοί. Ευχαριστώ. Ωραία, να σου πω λίγο για τον τουρισμό, επειδή δουλεύω σε μαγαζί το οποίο είναι beach bar, εστιατόριο και καφετέρια. Γενικά έχει ξεκινήσει ο τουρισμός εδώ και 10 με 15 μέρες. Αλλά μην φανταστείς, είμαστε γύρω στο 25 με 30%. Α, και θέλω να σου πω τι εννοώ σε αυτό το πράγμα. Εννοώ σε ότι στο μαγαζί που δουλεύω έχει και εστιατόριο και καφέ και παραλία, αλλά έχει δύο δωμάτια. Έχει 12 δωμάτια, τα οποία από τα 12 λειτουργεί το ένα. Να φανταστείς, λειτουργεί το ένα, Λίτσα, δεν σου κάνω πλάκα, το ένα δωμάτιο. Από τότε που άνοιξε δηλαδή η καλοκαιρινή σεζόν μέχρι τώρα, είναι ένα δωμάτιο. Ακόμα ένα δύο ότι φοβούνται ακόμα οι ξένοι, δεν έρθουνε διακοπές. Κάνε μου μία χάρη, βάλε λίγο το hands free σου πιο κοντά για να έχω καλύτερο ήχο, γιατί μου λες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ωραία. Πες μου, τώρα σ' ακούω, ναι. Πες μου καλύτερα, ναι. Ωραία. Έχει μου... αέρα, έχει αέρα πολύ. Ναι, το βλέπουμε και από τα μαλλιά σας. Άρα μου λες ότι σε μια πανσιόν που έχει 12 δωμάτια λειτουργεί μονάχα το ένα, λόγω της... Ακριβώς, Οι τουρίστες που έρχονται είναι κυρίως Έλληνες ή έρχονται και από το εξωτερικό? Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Η παραλία γενικά, δηλαδή, ξέχασα φέτος να μιλάω αγγλικά, που πάνε να πει ότι... Την παραλία έρχονται μόνο Έλληνες, το 90%. Θα να πει ότι ακόμα δεν ξεκίνησε ο τουρισμός για τους ξένους. Mm. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Τώρα φοβούνται, δεν ξέρω. Και να φανταστείς τώρα τα Χανιά ήταν σε πορτοκαλί ζώνη πριν 2-3 μέρες και τώρα έχει... ήταν σε κόκκινο πορτοκαλί και τώρα έχει πάει σε πράσινο. Έχει ανοίξει για να έρθουν οι τουρίστες. Δεν έρχονται αλλιώς οι τουρίστες. Με τη μετάλλαξη Δέλτα, Μανώλη μου, τι ακριβώς γίνεται, υπάρχει ανησυχία στο νησί, σκέφτονται εκεί πέρα να δέχονται μόνο εμβολιασμένους, να γίνονται έλεγχοι? Θα σου πω ότι υπάρχουν περιστατικά, αν δεν κάνω λάθος, στο Ηράκλειο 4, να μην το οριστικοποιήσω, νομίζω 4. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία υποχρεώνουν το προσωπικό να κάνει το εμβόλιο για να πιάσουν δουλειά. Εμείς δεν έχουμε αυτό, εντάξει, λέει το αφεντικό ότι κάντε. Κάθε εβδομάδα το self-test για να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι μας γίνεται. Ναι. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τίποτα. Καλυβόμαστε με μάσκες. Παναγία μου, να είμαστε καλά. Να πάνε όλα καλά. Πόσο δύσκολο είναι να δουλεύεις, βρε Μανώλη μου, με μάσκα μέσα σε χώρους με τόση ζέστη το καλοκαίρι? Άσε, Λίτσα, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορεί. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, έχουμε σε μπαρ. Τα άτομα τα οποία δουλεύουν στην παραλία και φοράνε τη μάσκα. Από εδώ και κάτω είναι άσπρη και από εδώ και πάνω είναι μαύρη. Δεν σου κάνω πλάκα, σου μιλάω σοβαρά. Και αυτό το βλέπουμε τέλος σεζόν, το βλέπουμε πέρυσι. Και έλεγα ένα κορίτσι που δεν είναι παραλία, λέω φρόσο, λέω έχεις γίνει, λέω πώς γίνεται, λέω με το μαγιό.
Εδώ άσε λίγο. Πολύ ζέστη. Αύριο άκουσα στο ραδιόφωνο που πηγαίναμε με τον Τόλι και τον Γιάννη 45 θα κάνει στα Χανιά. Μακάρι να είναι τώρα για 2-3 μέρες, γιατί δυστυχώς. Απίστευτο. Τουλάχιστον έχετε την ανάσα δροσιά εκεί πέρα τις πανέμορφες παραλίες της Κρήτης. Και για δώσ' μου λίγο τον Τόλι τώρα να το ρωτήσω. Είναι φθηνή. Ναι. Με στο διαμέρωμα. Τι ωραία που περνάνε. Τι ωραία. Τόλι. Θα δείξω λίγο και το μέρος εδώ να πάω να κάνω ένα κοντινό στην θάλασσα. Ναι, θα μου δείξεις. Πριν όμως, πες μου λιγάκι, είναι οικονομικές οι διακοπές εκεί στην Κρήτη? Πώς κινούνται οι καφέδες, τα ποτά, οι ξαπλώστρες, τα φαγητά? Ωραία, θα σου πω, εδώ τώρα που ήρθαμε, στο Ελαφωνίστη, πληρώσαμε τις 2 ξαπλώστρες 10 ευρώ. Α, μια χαρά. Δηλαδή από 5 ευρώ η ξαπλώστρα και σύμφωνα πάνω, άμα βάλεις και κάποια άλλη, 3 ευρώ. Ο καφέ... 3 ευρώ. Α, πολύ καλά. Σε ένα άλλο μέρος που πήγαμε στα Μάταλα, 8 ευρώ οι 2 ξαπλώστρες. Πιο φθηνά. Ναι. 8 ευρώ και οι 2. Εδώ 10 και οι 2. Γενικά όχι, κανονικά. Μπράβο, πολύ ωραίο. Πήγα, έφαγα και. Χθες το βράδυ ο Μανώλης μας πήγε σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί και φάγαμε κρεατικά. Ήρθαμε και ρακί, λίγο, ναι, ήρθε και εγώ μια γουλιά. Ήρθες ρακί. Ήρθα Κρήτη για το καλό. Ήρθες ρακί. Ήρθα και εγώ μια γουλιά ρακί. Φαντάζομαι τον Τόλι με ρακί. Τόλι, κάνε μας μια ξενάγηση εκεί πέρα για να σας αφήσουμε να απολαύσετε το μπάνιο σας. Ναι, λοιπόν, για να δω να πατήσω. Ωραία. Πάμε, Λίτσα. Ναι, ανυπομονώ. Είναι σαν να έχουμε πάει όλη Κρήτη τώρα, αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο Ελαφωνίσι, στην Κρήτη. Κοιτάξτε νερά. Εντάξει. Είναι ρηχή η θάλασσα. Ναι, πολύ ρηχή, Λίτσα. Πάρα πολύ ρηχή. Φαλάσσορνα. Είναι πάρα πολύ ρηχή. Φαλάσσορνα να πάτε. Να βρείτε και τον Μιχάλη τον Ιατρόπουλο εκεί πέρα και να μου τον κάνεις συνέντευξη, να μου τη στείλεις. Άμμος, και μέσα άμμος. Πολύ, Λίτσα, πεντακάθαρα τα νερά, πεντακάθαρα, δεν μπορείς να φανταστείς. Μαγικό. Και από εδώ πέρα, Λίτσα, έχει και από την άλλη πλευρά παραλία. Και από εκεί, είναι γύρω-γύρω. Α, ναι. Λίτσα, να πάω λίγο γρήγορα. Έχει και από εκεί παραλία. Α, στη μέση είναι η άμμος. Ναι. Στη μέση είναι η άμμος και αριστερά και δεξιά είναι η θάλασσα. Α, Τόλι, ωραία παραλία βρήκες. Κάνε κοντινό στην παραλία. Και από εκεί έχει παραλία και από εκεί. Εδώ έχει να πάρεις τον καφέ σου και αυτά. Και από εκεί παραλία. Υπέροχα. Άσελίτσα. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Βλέπουμε ότι δεν έχει πολύ συνωστισμό. Άρα μια χαρά τηρούνται και οι αποστάσεις. Τόλι μου, να φοράς το αντιλιακό σου, γιατί είδα σε ένα... Είδα σε ένα story ότι ψιλοκοκκίνησες. Ναι, το φοράω. Να προσέχετε, ναι, ναι, να περνάτε υπέροχα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Για όλη αυτή τη χρονιά που περάσαμε μαζί, που ήταν και δύσκολη και ήσουν πάντα ο άνθρωπος που μας έκανες να διασκεδάζουμε, να χαμογελάμε, να ενημερωνόμαστε. Είσαι ένα υπέροχο παιδί, σου αξίζουν τα καλύτερα. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ, Τόλι Τσιρούδη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Λίτσα, σ' αγαπάω πολύ. Θα συνεχίσουμε μαζί πάντα. Τα λέμε, καλό καλοκαίρι σε όλους. Αμήν. Καλή συνέχεια στις διακοπές σου. Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Μπράβο, βρε Τόλι μου, μπράβο. Εύχομαι όλοι να μπορέσουμε να αποδράσουμε έστω και λίγες μέρες και να περάσουμε ωραία, να γεμίσουμε μπαταρίες και να ξεκουραστούμε. Τώρα, επειδή μας έφυγε λιγάκι ο χρόνος, δεν πειράζει, θα κόψουμε από τα επόμενα μέρη. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ με πλούσια θέματα.